Κύριε Βολευτά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια περιπέτεια που ξεκίνησε εδώ και 5 ημέρες, θα διαρκέσει τουλάχιστον για 10 μέρες ακόμα. Φαντάζομαι το στοίχημα όλων είναι να σταματήσει εκεί, να μην ταλαιπωρηθούμε παραπάνω από τις 2 εβδομάδες του lockdown, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι, να περιορίσουμε την μετάδοση της νόσου, τις επιπτώσεις της κατά συνέπεια και να είναι όλο αυτό μια θλιβερή παρένθεση στην επάνωδο προς την κανονικότητα. Mm-hmm. Θέλω να πάμε άμεσα στις ενέργειες που θέλετε και εσείς να προωθήσετε, ώστε να είναι το μικρότερο δυνατό η ζημιά από αυτήν την 15ήμερη καραντίνα, ας μου επιτραπεί ο όρος καραντίνα. Ακούμε τους ανθρώπους της αγοράς να μιλούν για μια δύσκολη συγκυρία. Οι άνθρωποι της υγείας μιλούν για οριακές καταστάσεις στα νοσοκομεία μας. Φαντάζομαι ότι οι λύσεις χρειάζεται να γίνουν τώρα, σήμερα, αν όχι χθες. Πράγματι έχουν ξεκινήσει από χθες, δεν ξεκινούν σήμερα. Οι νοσοκομιακές μας δομές στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης αλλά και σε όλη τη χώρα έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Παραδόθηκαν ακόμα 50 κλίνες ΜΕΘ στην Αττική. Ξέρετε, το σύστημα υποστήριξης στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι εθνικό. Δεν αφορά το κάθε νοσοκομείο ξεχωριστά. Από και πέρα, τα δικά μας νοσοκομεία έχουν ενισχυθεί και σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά και σε δυναμικό και σε ανθρώπινο δυναμικό, ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό. Και αξίζουν πράγματι θερμά συγχαρητήρια στις διοικήσεις και στην υγειονομική περιφέρεια, ασφαλώς και στο Υπουργείο Υγείας για την ανταπόκριση που έχει δείξει στα αιτήματα. Και άρα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον φόρτο που προκαλείται ακριβώς από την ζήτηση υπηρεσιών πάντως, σε τέτοιες συνθήκες. Πάντως, ΜΕΘ ακόμα δεν αποκτήσαμε στην Κοζάνη, αν και είχε προκηρυχτεί αυτό, αν και είχε ανακοινωθεί. Και επιπλέον από τον διοικητή του νοσοκομείου μαθαίνουμε ότι είναι οριακή κατάσταση στην Κοζάνη. Θα μου πείτε ότι είναι και πολύ μεγάλο το πρόβλημα, αλλά ήταν το χειρότερο σενάριο που έγινε πράξη, δυστυχώς. Υπάρχει πληρότητα και όπως έγινε και στο προηγούμενο διάστημα και στον πρώτο κύκλο της πανδημίας, η κάθε νοσοκομιακή δομή, η μία νοσοκομιακή δομή υποστηρίζει εκείνες που δέχονται την μεγαλύτερη πίεση. Αυτό συμβαίνει και τώρα με κάποιες διακομιδές. Τώρα σε ό,τι αφορά την μονάδα εντατικής θεραπείας, είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε ότι είχαν προκηρυχθεί οι σχετικές θέσεις. Δεν υπήρξε ανταπόκριση στις προσκλήσεις από ιατρούς και κατ' επέκταση δεν θα μπορούσε να στελεχωθεί με άλλον τρόπο. Βρίσκεται όμως σε εξέλιξη. Mm-hmm. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε αυτή η διαδικασία και προς το παρόν μπορούν να υποστηριχθούν περιστατικά COVID σε κάποιον αριθμό και στο νοσοκομείο της Κοζάνης, ασφαλώς και στις εντατικές του νοσοκομείου της Πτολεμαΐδας που έχει αυτές τις προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή, αλλά και τα άλλα νοσοκομεία των όμορων νομών. Ο εμπορικός και επιχειρηματικός κόσμος της περιοχής έχει βγάλει μια σειρά από αιτήματα τα οποία και έχει στείλει με τη μορφή υπομνήματος και στον Πρωθυπουργό και στα αρμόδια Υπουργεία. Νομίζω έφτασαν και στον κύριο Χαρδαλιά το Σάββατο που βρέθηκε στην περιοχή μας. Ήταν παρόν και εσείς γνωρίζετε τι ακριβώς συζητήθηκε. Θα μπορέσει να προωθήσουν οι εκπρόσωποι της περιοχής μας στην Βουλή τα αιτήματα αυτά? Τα αναγνωρίζετε ως δίκαια? Το έχω κάνει ήδη με ανακοίνωσή μου, όπως και οι συνάδελφοι. Το κάναμε ήδη από την πρώτη στιγμή. Την ίδια μέρα της επίσκεψης του κυρίου Χαρδαλιά με το πέρας της συνεργασίας που είχαμε με τους εκπροσώπους της περιοχής, κυρίως τον ΟΤΑ, επισκέφθηκα και είχα συνεργασία με τους συλλόγους, τους εμπορικούς, 4 του νομού μας, για να καταγραφούν τα αιτήματα με την αναγκαία τεκμηρίωση και ήδη μπορώ να σας ενημερώσω ότι έχω υποβάλει και εγώ σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο. Ενστερνίζομαι απολύτως την ανάγκη ενίσχυσης των σημαντικών όμως παρεμβάσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί, δεδομένου ότι, όπως είπα και στις συναντήσεις αλλά και στο σχετικό εγγραφό μου, τα προβλήματα που φέρνει αυτό το δεύτερο κύμα της πανδημίας δεν αθροίζονται αλλά πολλαπλασιάζονται σε σχέση με τα προβλήματα που άφησε το πρώτο και άρα οι δράσεις πρέπει να είναι πιο ενισχυμένες αυτή τη στιγμή. Συν το γεγονός, και δεν θα το βγάζουμε ποτέ από τον χάρτη των προβλημάτων, ότι όλα αυτά συνδυάζονται και με τις επιπτώσεις
που υφίσταται η περιοχή μας κατά τη διαδικασία της απολιγνητοποίησης. Βεβαίως, βεβαίως. Κύριε Βουλευτά, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Εγώ ευχαριστώ, να δείξουμε όλη την δέουσα προσοχή για να τελειώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με αυτή τη δοκιμασία.